Στην ανανέωση της θητείας των αντιπεριφερειαρχών της Δυτικής Μακεδονίας προχώρησε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης. Ως χωρικοί αντιπεριφερειάρχες παραμένουν ο Γρηγόρης Τσιούμαρης ως χωρικός αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, ο Γιάννης Κιωσές ως χωρικός αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας, ο Δημήτρης Σαββόπουλος ως χωρικός αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και ο Ιωάννης Γιάτσιος ως χωρικός αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενό. Παράλληλα, ως θεματικοί αντιπεριφερειάρχες στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με τους αντίστοιχους τομείς αρμοδιοτήτων παραμένουν η Παναγιώτα Γκατζαβέλη ως αντιπεριφερειάρχης οικονομικών και διοίκησης, ο Νίκος Λυσαρίδης ως αντιπεριφερειάρχης περιφερειακής ανάπτυξης, η Καλλιόπη Κυριακίδου ως αντιπεριφερειάρχης ενέργειας, υποδομών και περιβάλλοντος, ο Γιώργος Βαβλιάρας ως αντιπεριφερειάρχης επιχειρηματικής ανάπτυξης και τουρισμού, ο Βασίλης Σάμπας ως αντιπεριφερειάρχης αγροτικής ανάπτυξης, ο Ηλίας Τοπαλίδης ως αντιπεριφερειάρχης κοινωνικής ανάπτυξης και μέρημνας, η Όλγα Πουταχίδου ως αντιπεριφερειάρχης παιδείας και πολιτισμού και ο Στέριος Κιάνας ως αντιπεριφερειάρχης σχεδιασμού αναπτυξιακής μετάβασης. Παράλληλα, να σημειωθεί ότι αλλαγές δεν είχαμε και στο Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου στη θέση της παραμένει ως πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας η Περιφερειακή Σύμβουλος της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Εφροσύνη Διό.